Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Όπως είδατε και από το τίτλο του σημερινού βίντεο, ήρθα να δοκιμάσουμε snacks από τα IKEA. Πήγα λοιπόν στα IKEA εδώ πέρα της Αθήνας και επί την ευκαιρία, αφού αγόρασα διάφορα διακοσμητικά, είπα λοιπόν να πάρουμε και ορισμένα snack για να τα δοκιμάσουμε. Εδώ live στην κάμερα. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ πράγματα από τα IKEA. Έχω πάει στο εστιατόριο των IKEA και έχω δοκιμάσει, αλλά δεν έχω δοκιμάσει snacks. Έχω δοκιμάσει κανονικό φαγητό, τύπου κεφτεδάκια κτλ. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Μου είπατε λοιπόν να κάνω και άλλα βίντεο τέτοια σαν αυτό από τα Lidl, οπότε είπα και εγώ, μια και μου στα IKEA, να πάρω ορισμένα snack για να τα δοκιμάσω. Αν δεν με ακολουθήσει ήδη στο Instagram, ακολούθησε με εδώ πέρα κάτω δεξιά, είναι το όνομά μου. Εκεί πέρα σας δείχνω την καθημερινότητά μου, τα πάντα, όλους μου τους προβληματισμούς, γιατί έχω και προβληματισμούς σαν άνθρωπος. Δίνω δίπλωμα οδήγηση όσοι από εσάς ξέρετε, οπότε έχω αγχωθεί πάρα πολύ περί αυτού του ζητήματος. Και τι καλύτερο από το να φάω ορισμένα σνακ λίγες μέρες πριν δώσω και το δίπλωμα. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η τεράστια σακούλα με όλα τα σκανδιναβικά, παύλα σουηδικά σνακ τα οποία υπάρχουν εδώ πέρα μέσα. Είμαι σίγουρη ότι κανένα από αυτά δεν θα είναι στα ελληνικά, δηλαδή κανένα από αυτά δεν θα γράφει τι είναι στα ελληνικά, θα γράφει ή στα αγγλικά ή σε αυτή τη γλώσσα που. Δεν ξέρω τι γλώσσα είναι, σουηδικά θα είναι προφανώς. Εδώ λοιπόν είναι η τεράστια μας τσάντα με όλα τα γλυκά, αλμυρά, έχω φέρει και ποτά, τύπου ποτά. Δεν έχω καταλάβει αν το ποτό που έχω αγοράσει στο συγκεκριμένο είναι αλκοολούχο ή μη. Θα τα δούμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Ξεκινήσω με αυτά εδώ πέρα τα chips, τα οποία chips είναι potato chips with pepper and leek flavor. Τώρα το leek δεν ξέρω τι είναι, το pepper προφανώς είναι το πιπέρι, το leek τι είναι, δεν έχω ιδέα. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε. Η συσκευασία του είναι μεν πανέμορφη, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Έχω επίσης και την απόδειξη για όλα αυτά εδώ πέρα, για να δω πόσα κόστιζαν το καθένα. Α, είναι πατατάκια με πράσο. Οκ, άμα ήξερα ότι ήταν πράσινο δεν θα τα έπαιρνα. Και κοστίζουν 90 λεπτά αυτά εδώ πέρα το πακέτο, το οποίο είναι 50 γραμμάρια. Θα το δοκιμάσουμε. Αν και έχει μέσα πράσινο, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Για να δούμε. Βασικά έχει ακριβώς τη γεύση με όλα τα πατατάκια που έχουν μέσα ρίγανη. Αν και δεν έχει ρίγανη αυτό. Είναι πάρα πολύ ταρανά. Πολύ θετικό αυτό το πράγμα για μένα. Και είχαν πάρα πολύ ωραία γεύση. Το πράσινο δεν νομίζω ότι γεύτηκα καθόλου πράσινο. Πολύ ωραία αυτά. Το επόμενο μέσα στη σακουλίτσα μου είναι αυτό εδώ πέρα, άλλο ένα πάρα πολύ cute packaging, πάρα πολύ cute, τα οποία είναι Sweet Pick of the Week. Sour jellies with, δεν καταλαβαίνω τι γράφει, lemon and lime flavor. Είναι προφανώς αυτά τα περίεργα γλυκίσματα, γλυκάκια, τα οποία εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου μα καθόλου. Αρέσουν πολύ στην αδελφή μου και πάρα πολύ στο λεγάμενο, στο αγόρι μου. Πώς ανοίγουνε βρε παιδιά. Τα συγκεκριμένα είναι 80 γραμμάρια και κοστίζουνε ζελεδά και λεμόνι 1,20. Κοστίζουνε 1,20. Όλα είναι πάρα πολύ μικρούλια και νομίζω όλα είναι άσπρα, δεν έχει κανένα άλλο χρώμα μέσα. Είναι όλο ζάχαρη. Νιώθω τη ζάχαρη να έχει κάτι πάνω στο δέντρο μου και να μην φεύγει αυτό το πράγμα. Άμα σας αρέσουν αυτά τα ξενά ζελεδάκια, πάτε τα, δεν είναι τόσο δραγικά άσχημα. Δεν είναι τόσο ξινά με τόσο γεύση λεμόνι όσο το φαντάζομαι, το φανταζόμουν εγώ τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά γενικά δεν μου αρέσουν τα ξινά ζελεδάκια. Νομίζω ότι μετά από αυτή την ξυνήλα που έφαγα θα ήθελα πάρα πολύ να φάω κάτι γλυκό. Οπότε θα περάσω σε αυτό εδώ πέρα που είναι σοκολάτο. Σοκολατάκια? Σοκολάτα? Κάτι με σοκολάτα πάντως σίγουρα έχει να κάνει. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει, δεν μπορώ να σας το διαβάσω σίγουρα 100%. Η τιμή του συγκεκριμένη ήταν 1,90. Για να ανοίξουμε να δούμε πώς θα είναι από μέσα. Όπως σας λέω, δεν έχω καταλαβαίνει, είναι σοκολατάκια, είναι σοκολάτα, αν είναι stick. Πάντως ξέρω ότι έχει δύο τέτοια. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν ήταν η αρχική συσκευασία που έχει άλλο ένα μέσα. Και αυτό εδώ πέρα είναι το μάλλον stick σοκολάτας. Νομίζω, αν μπορώ να καταλάβω καλά από τη φωτογραφία, πρέπει να έχει μέσα καραμέλα. Είναι 67 γραμμάρια το καθένα. Ναι, είναι μέσα τέτοια έτσι μικρά σοκολατάκια. Το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ καλή ιδέα. Έχει μέσα και κάτι τραγανό, κάτι κομματάκια είναι. Όχι παιδιά, δεν έχει πουθενά αγγλικά. Έχει γερμανικά, έχει γαλλικά, έχει σουηδικά. Αγγλικά πάντως δεν υπάρχουν πουθενά. Πολύ ωραίο πάντως είναι. Έχει μέσα σίγουρα καραμέλα. Θα προχωρήσω σε κάτι υγρό, αυτό εδώ πέρα το υγρό ποτό με την πάρα πολύ όμορφη και πολύ χριστουγεννιάτικη συσκευασία. Λατρεύω τον πορτό. Σίγουρα, άμα καταφέρω και το πιο ολόκληρο, θα το κρατήσω το μπουκαλάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ. 3D style festive drink γράφει ότι είναι. Πάλι έχει στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά.
στα Ολλανδικά, δεν έχει στα Αγγλικά. Έχω καταλάβει ότι είναι χωρίς αλκοόλ και έχω καταλάβει ότι είναι ανθρακούχο ποτό. Ας το δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να το ανακοινήσω λίγο πριν το πιω. Για να δούμε. Παίζει να είναι τύπου η σουηδική κοκακόλα. Γενικά να σου πω ότι κοκακόλα δεν πίνω καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου. Φαντάσου, έχω τόσα χρόνια να πιω, τουλάχιστον 10 χρόνια, που δεν θυμάμαι καν τι γεύση έχει η κοκακόλα. Οπότε και να μοιάζει με την κοκακόλα δεν πρόκειται να το καταλάβω. Το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να δω και πόσες θερμίδες έχει, να δούμε αν αξίζει να το πιω ολόκληρο. Είναι 500 ml και ανά 100 ml έχει 37 θερμίδες. Οκ, okay, δεν έχει τραγικά πολλές θερμίδες. Είναι πολύ ωραίο. Όπως από εσάς διαβάζει γερμανικά, γαλλικά, ολλανδικά, ιταλικά, διαβάσει τα συστατικά και ας μου γράψει από κάτω με τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς έχει μέσα. Γιατί είναι πολύ ωραίο, αλήθεια σας το λέω. Είμαι σίγουρη ότι θα το κατευχαριστηθώ αυτό. Και σίγουρα για να μου αρέσει δεν μοιάζει με την Coca-Cola. Οπότε ένα μεγάλο ναι σε αυτό. Ας προχωρήσω στο επόμενο που υπάρχει μέσα στη μεγάλη μας σακούλα. Και είναι αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι. Μέσα έχει αρκετά ζαχαρωτά, τα οποία Χριστέ μου πόσο δεν μου αρέσουν, αλήθεια σας το λέω. Έχει μέσα λοιπόν ένα μίξ ζαχαρωτών, αν μπορείτε να δείτε. Έχει και σοκολατάκια, έχει και αυτά εδώ πέρα τα στρογγυλά, τα οποία είναι σαν τύπου raspberries αλλά ζαχαρωτό. Έχει αυτά εδώ πέρα τα καραμελάκια, καραμελάκια πρέπει να είναι. Και έχει και αυτά εδώ πέρα τα μικρά σοκολατάκια αυγουλάκια. Θα ξεκινήσω με ένα κόκκινο raspberry, γιατί αυτό μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Όχι, όχι. Είναι απέσιο. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα ζελεϊδή, τα οποία πρέπει να τα μασίσεις έτσι πολύ ώρα, θα κολλάνε στα δόντια σου, είναι πολύ κακό. Θα δοκιμάσω ένα δόντιο που είχε και σοκολατίζα απ' έξω, μπας και μου κάνει τίποτα καλύτερο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το τσελετάκι raspberry. Τι θα το κάνω αυτά τώρα, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Παιδιά, κολλάνε στα δόντια, μένουν κολλημένα στα δόντια. Δεν έχει γεύση. Έχει μια γεύση ζάχαρη μόνο και τίποτα παραπέρα. Συγγνώμη που το κάνω έτσι τόσο υπερβολικό, αλλά αλήθεια δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Ας φάω κανένα πατατάκι με πράσο που μου άρεσαν τουλάχιστον, για να μου αλλάξει η γεύση. Θα πάω σε αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι. Τι είναι, τι είναι. Είναι τσουρεκάκια με σαφράν. 1,95 άρα 2 ευρώ κόστιζαν. Πολύ όμορφο packaging. 300 γραμμάρια είναι όλο μαζί. Έτσι είναι λοιπόν το τσουρεκάκι. Μοιάζει με κουλουράκι πιο πολύ, γιατί εμεί αυτό το σχήμα, αυτό το σίγμα τέλος πάντων. Το φιδίσιο το κάναμε πιο πολύ στα κουλουράκια. Από μέσα έχει ένα πολύ κίτρινο χρώμα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το θεωρώ ένα πολύ πολύ επιτυχημένο τσουρεκάκι. Δεν έχει γεύση τσουρέκι, καμία σχέση με το κλασικό γνωστό τσουρέκι που ξέρουμε. Το σαφράν το κάνει πάρα πολύ καλύτερο, γιατί εγώ δεν τρελαίνω με το σκέτο τσουρέκι. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Οπωσδήποτε να πάτε στα IKEA να το δοκιμάσετε αυτό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, μας έχουν μείνει ορισμένα πραγματάκια. 4-5, όχι πολλά. Είναι αυτά εδώ πέρα τα πατατάκια, τα οποία τα συγκεκριμένα chips είναι με mushroom, δηλαδή με. Αχ, πώς λέγεται. Με μανιτάρια. Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία είναι τα προηγούμενα, απλά με διαφορετική γεύση. Ανοίχτηκε και λίγο περίεργη η συσκευασία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά έχουν όντως γεύση μανιτάρια. Πάρα πολύ ωραία. Το λέμε και μανιτάρια. Στο οποίο δεν αρέσουν τα μανιτάρια, δεν θα σα αρέσουν τα αυτά. Έχει πολύ γεύση μανιτάρια. Πολύ καλή ιδέα. Είναι οι γεύσεις οι οποίες δεν βρίσκεις. Με το πράσο και το μανιτάρι. Δεν το βρίσκεις απλά στο σούπερ μάρκετ. Δεν το βρίσκεις στη Lay's, ας πούμε, ή δεν ξέρω ποιες άλλες τα ράφλες. Δεν ξέρω καν ποιες εταιρείες υπάρχουν για πατατάκια. Εγώ πάντως ξέρω ότι δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ πατατάκια με μανιτάρι, ούτε με πράσο. Περίμενα το πράσο να μην μου αρέσει, αλλά το μανιτάρι είναι over the top, όλα τα λεφτά. Επόμενο μας snack είναι αυτά εδώ πέρα τα μπισκότα που έχουν σχήμα καρδιάς, σοκολάτα, σχήμα καρδιάς βασικά από μέσα. Και είναι. Γεύση σοκολάτας, αυτό το πράγμα. Γεύση σοκολάτα γάλακτος βασικά. Για να τα ανοίξουμε όλες τις συσκευασίες, βρε παιδιά, πραγματικά σας το λέω. Είναι τόσο cute και τόσο όμορφες που δεν θέλεις να τα ανοίξεις. Έχουν πάρα πολύ πρωτοπορίες στο θέμα των συσκευασιών τους τουλάχιστον. Από μέσα το μπισκότο βλέπετε ότι μια πλευρά είναι έτσι, ενώ από την άλλη πλευρά είναι έτσι. Για να δοκιμάσουμε. Μου θυμίζει κάποιο γνωστό μπισκότο. Όχι τα Oreo. Σίγουρα όχι τα ωραία, αλλά κάποιο άλλο είναι γνωστό μπισκότο το οποίο έχει ίδια γεύση με αυτό. Πολύ ωραίο μπισκότο. Εξακολουθώ να μην θυμάμαι ποιο μπισκότο είναι αυτό το οποίο μου θυμίζει, που το θυμίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι κάτι το πρωτοποριακό, κάτι που δεν έχει ξαναδοκιμάσει. Είναι ένα απλό μπισκότο με γέμιση σοκολάτας μέσα. Προχωράω στο πρώτο τελευταίο μας πράγμα και είναι για μια ακόμη φορά κάτι με σοκολάτα. Όπως έχετε καταλάβει, βασικά ότι έχω έτσι μια
σχέση πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ στενή με τη σοκολάτα. Με αποτέλεσμα να παίρνω οτιδήποτε θέλω σε σοκολάτα. Αν μπορούσε να υπάρχει και παστίτσιο με γεύση σοκολάτα, εγώ θα το έπαιρνα, φαντάσου. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι μια μισοσπασμένη σειρά σοκολάτας. Έχει τη γεύση μέσα Please Break Φουντούκι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλο κομμάτι φουντούκι όπως έχει η Break. Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχουν βγει τόσες άπειρες σοκολάτες με την ίδια γεύση, με το ίδιο πράγμα και να πουλάνε όλες. Δηλαδή, όλες είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί να πάρεις την Break και να μην πάρεις αυτήν εδώ πέρα από τα IKEA. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ των διάφορων σοκολατών που έχουν ακριβώς το ίδιο πράγμα μέσα. Δηλαδή, φουντούκι, γάλακτος, μαύρη. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τις διαφορές μεταξύ των σοκολατών. Όλες μου έχουν ακριβώς την ίδια γεύση. Όλες είναι το ίδιο πράγμα, οπότε ό,τι βρω μπροστά μου απλά το παίρνω. Δεν κάθομαι να ψάξω ποια είναι η εταιρεία είναι, φαντάσου. Και θέλω να περάσω στο τελευταίο και προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι το αγαπημένο μου από όλα, γι' αυτό το άφησα και για το τέλος. Είναι αυτά εδώ πέρα τα ρολάκια κανέλας που κόστιζαν 2,30. Να σας πω ότι τα καραμελάκια ήταν τα πιο ακριβά, που ήταν 3,09, αυτά τα ζαχαρωτά που δεν μ' άρεσαν καθόλου. Και το αμέσως πιο ακριβό είναι αυτό εδώ πέρα με 2,30. Όλα τα υπόλοιπα ήταν κάτω των 2 ευρώ. Αυτά εδώ πέρα μου θυμίζουν πάρα πολύ cinnamon rolls. Και νομίζω αυτή είναι και η φιλοσοφία τους. Έχει μέσα 12 και είναι 260 γραμμάρια. Οκ, okay. Αρκετά καλή ποσότητα για την τιμή του, μπορώ να πω. Πάμε να τα ανοίξουμε. Μύρισε όλο ο τόπο αυτή την υπέροχη κανέλα, αυτά τα υπέροχα cinnamon roll. Για πολλωστή φορά έχω να σας πω ότι μακάρι να μπορούσατε μαζί με την όραση ταυτόχρονα να μπορείτε και να οσφριστείτε αυτό το πράγμα το οποίο σας δείχνω. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα cinnamon roll, το οποίο δεν ξέρω πώς το λένε αυτοί, cinnamon canelle schmidt, έτσι το λένε. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε, είμαι σίγουρη ότι θα έχει πολύ όμορφη γεύση. Καλά σας έλεγα παιδιά ότι είχα το προαίσθημα ότι αυτό θα είναι το καλύτερο από όλα τα προηγούμενα snack και όντως είναι το καλύτερο. Έχει τη γεύση πώς είναι το μήλο-κουτάκι, αλλά χωρίς το μήλο, καταλαβαίνεις όλο να σου πω, που έχει έτσι την κανέλα, τη ζάχαρη, την καστανή, πολύ πολύ όμορφο, είναι όλα τα λεφτά. Είναι ότι πρέπει για να τα έχεις έτσι δίπλα στον πρωινό σου καφέ, να τα βουτήξεις μέσα στον καπουτζίνο, αν θέλεις, ή να πίνεις νες, να τα βουτήξεις μέσα στο νες. Το φαντάζομαι τόσο πολύ όμορφα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περίεργη. Όταν ήμουν μικρή, θέλω να μου πείτε να το κάνετε κι εσείς αυτό, βούταγα τα μπισκοτάκια Μιράντα, άσχετο το μεταξύ με όλο το υπόλοιπο βίντεο, βούταγα τα μπισκοτάκια Μιράντα μέσα στο νες καφέ της μάνας μου, με αποτέλεσμα να τις πίνω το σίγουρα μισό καφέ και να τρώω και σίγουρα 30 μπισκοτάκια, όλο αυτό κάθε απόγευμα. Και ξέρεις, η μάνα μου ήταν σε φάση, είσαι τόσο χρόνο κοριτσάκι, τόσο τα κοριτσάκια, δεν κάνει να πίνεις καφέ. Και εγώ είμαι σε φάση, δεν πίνω καφέ, τρώω μπισκοτάκια. Άσχετα, απλά μου ήρθε και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Πείτε μου, άμα κάνετε και εσείς κάτι παρόμοιο σαν αυτό στην παιδική σας ηλικία, όπως έκανα εγώ, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά. Αυτά οι συναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας είναι οι καλύτερες αναμνήσεις πραγματικά. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το φαντάζομαι άνετα όταν ήμουν μικρή να το βουτάω μέσα στο νέο καφέ της μητέρας μου. Αλήθεια σας το λέω, άνετα θα το έκανα. Λοιπόν, γενικά σαν εμπειρία δεν ήταν κάτι το τόσο πολύ άσχημο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ποτό, το ανθρακούχο ποτό που δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει μέσα. Πάρα πολύ ωραίο, θα συνεχίσω να το πίνω αυτό. Μ' άρεσαν πολύ τα πατατάκια, μ' άρεσε πολύ το τσουρεκάκι. Βασικά γενικά, να μην σας πω τι μ' άρεσε, να σας πω ότι δεν μ' άρεσε. Ξεκάθαρα δεν μ' άρεσαν όλα αυτά τα ζάχαρωτα. Όλη αυτή η ζάχαρη που νιώθεις ότι κολλάει στο στόμα σου, κολλάει στα δόντια σου. Είναι ιδέα, δεν ξέρω γιατί αρέσει τόσο πολύ στους ανθρώπους και τόσο πολύ και στα μικρά παιδιά μάλιστα. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μου άρεσαν ποτέ αυτού του είδους τα ζαχαρωτά, τα ζελεδάκια, τα χάριμπο. Δεν μου άρεσαν ποτέ αυτά, οπότε γιατί να μου αρέσουν τώρα. Πάνε λοιπόν και τα IKEA, δοκιμάσαμε σχεδόν πολλά βασικά από τα snack τα οποία περιέχουν μέσα τα IKEA. Επίσης τα IKEA έχουν και συγκεκριμένο εστιατόριο το οποίο μπορείς να παραγγείλεις και να αγοράσεις έτοιμο φαγητό, κανονικό φαγητό, όπως και φτεδάκια, λουκάνικα, κοτόπουλο, ρύζι, μακαρόνια. Πολλά και διάφορα και πάρα πολύ οικονομικά όλα αυτά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνεις αυτό που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και να τα πούμε πολύ σύντομα. Φιλάκια!